Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Μουσκιόπουλο. Είναι διευθυντής του εργαστηρίου μετάδοσης θερμότητας και περιβαλλοντικής μηχανικής του ΑΠΙΘΙΤΑ. Γεια σας κύριε Μουσκιόπουλο, ευχαριστώ καλησπέρα πολύ. Καλησπέρα σας κύριε Καμπουράκη, καλησπέρα και στον κύριο Κεραμιντόλου. Είστε και καλά. Να σας πω κάτι τώρα. Βλέπουμε, εντάξει, σήμερα έχουμε μια υψηλές θερμοκρασίες. Εντάξει, συνηθισμένο πράγμα είναι κάποια στιγμή. Περισσότερο έχει σοκαριστεί ο κόσμος από αυτή την ιστορία του Καναδά. Ναι. Αυτό και τη Σιβηρία. Και η Σιβηρία είναι ακόμα, δηλαδή ο αρκτικός κύκλος αυτή τη στιγμή φλέγεται. Δεν θα συμφωνήσω ότι είναι συνηθισμένο, γιατί η συχνότητα, ίσως όχι τόσο στην Ελλάδα, αλλά σε άλλες χώρες, ναι, έχει αυξηθεί πολύ. Α. Και όπως είπατε, Καναδάς και Σιβηρία να ακούμε για 40 είναι πρωτάκουστο. Και είχε 200-300 νεκρούς εκεί τώρα. Όχι μόνο αυτό, προχθές αν προσέξατε, είχε τόσο έντονες καταρακτώδεις, δηλαδή βροχές στην κεντρική Ευρώπη, είχαμε νεκρούς, έγινε πλήρες, καταστράφηκαν όλα τα συγκοινωνιακά μέσα, ειδικά και τα τρένα, ξέρετε. Yeah. Δηλαδή αυτά δείχνουν ότι η κλιματική αλλαγή, την οποία πολλοί αμφισβητούσαν, δυστυχώς είναι καθοδόν. Και καθοδόν ή έφτασε και μας έχει κάτι στο σαλόνι. Το καθοδόν σημαίνει ότι όλο τα πράγματα, όλο και δυσκολεύονται τα πράγματα. Έλεγα το πρωί εγώ, ρε παιδιά λέω, εγώ είχα ας πούμε, ακούγαμε, διαβάζαμε και τα λοιπά και έλεγα πω τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου ας πούμε τι θα ζήσουνε. Θεωρώντας ότι εγώ δεν θα το πολύ καταλάβω. Άιντε από αυτό που θα ζω στα 70 μου, αν το συγκρίνω με αυτό που ζούσα στα 25 μου, να λέω ναι ρε παιδιά, έχει αλλάξει λιγάκι η κατάσταση. Αλλά δεν θα το πολύ καταλάβω. Εδώ τώρα αρχίζουμε και ανησυχούμε ότι για τα εγγόνια, ότι εμείς θα ζήσουμε πρωτόγνωρα πράγματα. Είναι απόλυτα σωστό αυτό που λέτε και αν δεν συνεριστούμε, γι' αυτό θέλει μια παγκόσμια συστράτευση. Διότι αν ξέρετε η Ευρώπη έχει ευαισθητοποιηθεί, η Ευρώπη ό,τι και να κάνει, αν οι Κινέζοι, οι Ινδοί και όλοι οι άλλοι. Και οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι έχουν επίσης κάπως θυσιάσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Αλλά οι χώρες οι αναπτυσσόμενες και που έχουν κάθε δίκιο να πούν, για σταθείτε, εσείς κύριοι, έχετε τόσο επίπεδο τέλος πάντων πολυτέλεια. Ναι, μου το είχε πει, να σας πω κάτι, μου το είχε πει ένας Βραζιλιάνος, ο οποίος δεν ξέρω πώς, δηλαδή ήταν κάποιος εκεί του διπλωματικού σώματος, πρέπει να ήταν κάτι τέτοιο, που όταν του είπα για τον Αμαζόνιο. Τότε, ήταν πριν από 2 χρόνια περίπου που ήταν αυτή η ιστορία που καίγαν τον Αμαζόνιο Μπολσονάρου κλπ. Ξέρετε τι μου απάντησε, προφανώς το ξέρετε. Μου είχε πει δεν κατάλαβα. Εσείς οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί κόψατε όλα σας τα δάση, κάνατε ανάπτυξη, ζείτε καλά κτλ. Και τώρα θέλετε να έχετε εμάς μέσα στην κακομοιριά για να σας παράγουμε οξυγόνο να ζείτε. Ωραία, έτσι. Και δεν... γιατί κύριε Καμπουράκη, αυτό το οποίο είναι η μόνη λύση στην πραγματικότητα είναι ένα παγκόσμιο σχέδιο Marshall. Ναι. Το οποίο να δώσει σε όλους εκείνους, οι οποίοι με το δίκιο τους λένε, ότι ποιοι είστε εσείς που μας λέτε πώς θα ζήσουμε, να μπορέσουν να γίνουν τοπικά αναπτυξιακά έργα για να αναστραφεί η κλιματική αλλαγή. Και αυτό θα επιτευχθεί στην Αφρική και στην Νότια Αμερική. Και στην Νότια Αμερική. Σας θυμίζω πέρσι τις μεγάλες πυρκαγιές στη Σιβηρία, 2019 και 2020, με εκτάσεις απίστευτες που κάηκαν. Ναι. Σας θυμίζω επίσης τις μεγάλες πυρκαγιές στην Αυστραλία πριν από 2 χρόνια με τους 230 νεκρούς μέσα σε λίγες μέρες. Και επίσης ο Αμαζόνιος που φλέγεται και πολλές άλλες περιοχές, αυτές οι δασικές εκτάσεις συγκρατούσαν το κλίμα παγκόσμια. Όσο δεν υπάρχουν αυτές οι δασικές εκτάσεις, θα έχουμε και μια σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας σε όλο τον πλανήτη. Πόσο για ανέβει αυτή η ρημάδα η θερμοκρασία? Ένα βαθμό. 1,2. 1,2. Όχι, δεν είναι σιγά. Είναι 1,2 μέση θερμοκρασία σε σχέση με τα επίπεδα του πριν από ένα αιώνα. Λέει μισό λεπτό τρακού. Άλλος ανεβαίνει η θερμοκρασία, σου λέει θα πυρώσουμε. Για μισό βαθμό τώρα κάνουμε έτσι. Προσέξτε να δείτε που είναι το πρόβλημα. Μιλάμε για την μέση ετήσια θερμοκρασία. Mm. Άρα αυτό αποτελεί δείκτη και των πολλών extreme καταστάσεων όπως αυτές που ζούμε τώρα. Και ακριβώς αυτό είναι ο δείκτης για μένα της κλιματικής αλλαγής. Ότι έχουμε πολύ περισσότερες πλημμύρες, πολύ περισσότερους καύσωνες, πολύ περισσότερες πυρκαγιές και σε μέρη στα οποία δεν περιμέναμε να είχαμε. Μα σίγουρα έχουμε περισσότερα ή τα μαθαίνουμε αμέσως και μας κάνουν εντύπωση? Όχι, όχι, είναι περισσότερα. Είναι περισσότερα. Μα δέστε ως παράδειγμα, από το 2003 και μετά. Και η κεντρική Ευρώπη πλέον δεν νοείται να έχουν αυτοκίνητο που να αγοράζουν που να μην έχει κλιματισμό. Ενώ μέχρι τότε τα αυτοκίνητα πουλιόντουσαν εκεί προφανώς και χωρίς κλιματισμό και τον πλήρωνε σαν τον ήθελες εξτρά. Ναι. Διότι μετά από το 2003 που πέθανε πολλοί κόσμος στην κεντρική Ευρώπη, υπήρξαν και άλλοι καύσωνες και μάλιστα διάβαζα χθες ότι διπλασιάστηκε η συχνότητα στην κεντρική Ευρώπη.
Και αυτό δείχνει. Δηλαδή τώρα, ότι... συγγνώμη, εγώ τώρα στο που έχω τις ελιές στην Κρήτη, να πούμε, θα γίνει η Σαχάρα, η Κρήτη, ας πούμε, θα τα πάρω τη σύνταξή μου, θα την βρω εκεί πέρα, θα βρω, ας πούμε, μια, την έρημο του Σινά. Και σε εγώ τύχη, ξέρετε, που λένε ότι η καημένη η Κρητική, λυπάμαι κύριε Καμπουράκη, ναι, αλλά τι ωραία για τη Χαλκιδική και τη Βόρεια Ελλάδα, που θα γίνει σαν την Κρήτη η τουριστική περίοδος. Ναι. Το έχω ακούσει και αυτό, κοντόφθαλμη βέβαια άποψη. Ναι, εσείς δεν το έχω για την τουριστική περίοδο. Εγώ λέω τώρα για... δηλαδή υπάρχουν... υπάρχει αυτό, έτσι. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα να ρημοποιούνται προς τα πάνω. Βεβαίως. Έχουν γίνει επιστημονικά συνέδρια που λέει, που αναφέρουν ότι η τουριστική περίοδος δεν θα είναι Ιούλιο-Αύγουστο, αλλά θα είναι Άνοιξη και Φθινόπωρο. Γιατί το καλοκαίρι θα είναι. Γιατί το καλοκαίρι θα είναι καυτό. Για την Κρήτη. Και για την Κρήτη, ναι. Στη Βόρεια Ελλάδα τρίβουν τα χέρια τους. Ναι. Επαναλαμβάνω, κοντόφθαλμα. Μα αλλά... τι τώρα, τρίβεις τα χέρια σου. Για παράδειγμα, ο κάμπος της Μεσαράς στην Κρήτη είναι ήδη μια ερημοποιημένη περιοχή. Ναι. Όπως τα λέτε. Κοιτάξτε να δείτε όμως, έχουμε και μια ελπίδα, μην μελαγχολήσουν οι ακροατές. Αυτή τη στιγμή, αν δείτε πώς πέφτει η τιμή της κιλοβατόρας με φωτοβολταϊκά, είναι αφάνταστη η πτώση της τιμής αυτής. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι σε 5 χρόνια από σήμερα θα συμφέρει τον καθένα να περνάει σε ηλεκτρική ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά, με στόχο κιόλα να παράγουμε συνθετικά καύσιμα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ειδικά για μια χώρα που έχει τόσο πολλά απόμερα σημεία που θα γίνουν, αυτονομηθούν ενεργειακά, μια χώρα που έχει ναυτιλία, που θα μπορούμε να φτιάχνουμε μόνοι μας συνθετικά καύσιμα, επειδή είμαστε πρικισμένοι με τον ήλιο και τον άνεμο. Μάλιστα, άρα πρέπει να δει κανείς και τις ευκαιρίες και ότι η τεχνολογία παρέχει λύσεις. Εγώ το έλεγα και χθες στην εκπομπή, με θυμάμαι τώρα με ποια αφορμή, επειδή διαβάζω λίγο ιστορία εκεί, κάτι ξέρω. Όλες οι προηγούμενες μεγάλες επαναστάσεις, βιομηχανικοί, όλες αυτές οι επαναστάσεις τόσο, που αλλάξαν τον κόσμο, ήταν επαναστάσεις οι οποίες καταστρέφανε εμπολή στο περιβάλλον. Είχαν μεγάλη ζημιά. Τούτη εδώ η επανάσταση που ζούμε, ηλεκτρονική κτλ., νομίζω ότι δεν το καταστρέφει τόσο. Μην πω ότι μπορεί και να το αναστρέψει. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία. Μην ξεχνάμε ότι τώρα την περίοδο του lockdown της πανδημίας οι εκπομπές του νεαρίου θερμοκηπίου ανακόπηκαν και αρκετά σημαντικά. Διότι δεν χρησιμοποιούσαμε το ρημάδι του αυτοκίνητου σχεδόν καθόλου. Διότι υπήρχε μια. Που εύλογη ένας περιορισμός, δεν βγαίναμε έξω για να γλεντήσουμε, τέλος πάντων, για να δημιουργούμε καταστάσεις ρηπογόνες από κάθε πλευρά. Άρα είναι όντως έτσι και αναπόκειται σε όλους μας να βοηθήσουμε. Συγγνώμη, και πες δηλαδή, κύριε καθηγητά μου, ότι μας πιάνει μία τρέλα και τα καταφέρουμε. Και λέμε εντάξει, παιδιά, πιάνει τους ηγέτες όλου του κόσμου. Είναι γρήγορα να στρέψουμε αυτό? Όχι βέβαια. Καταρχήν πρέπει να σταματήσει η πορεία προς τον όλεθρο. Γιατί αυτήν βιώναμε μέχρι πρόσφατα. Αν δείτε τις καμπύλες πως ανεβαίνανε. Και δεν είναι, ξέρετε, μόνο το διοξίδιο του άνθρακα. Έχουμε και άλλα αέρια θερμοκηπίου. Το μεθάνιο, να σας αναφέρω εγώ. Ναι. Είναι έγκλημα οι χωματερές. Είναι έγκλημα οι χώροι υγειονομικής σταθής. Διότι ακριβώς δεν παράγουμε έχουμε... μεθάνιο. Παράγεται μεθάνιο, είναι 20-πλάσια δραστικότητα για το κλίμα. Αχ, κύριε καθηγητά μου. Αχ, κύριε καθηγητά μου. Λοιπόν, να είστε καλά. Τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μας. Μακάρι, μακάρι. Εκλογήκευση στη διαχείριση απορριμμάτων. Καλημέρα, χαίρετε, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Γεια σας. Χάρηκα που σας αγκάλιασα.